Στη γραμμή μας έχουμε τον Γρηγόρη Ψαριανό, που εγώ θεωρώ συνάδελφο, δικό μας άνθρωπο και μετά όλα τα άλλα τα πολιτικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα τα άλλα που λες είναι πολύ μετά. Είναι πολύ μετά. Πραγματικά, δηλαδή κανονικά είμαστε φίλοι και συνάδελφοι. Όλα τα άλλα έποτε. Πήγες στα Καμένα. Πήγα τρεις φορές. Πήγα την Τρίτη, την επόμενη μέρα. Ναι. Που ήταν δηλαδή τραγικό, μάλιστα πήγα με την κόρη μου και με ένα συγγενή μου που είχαμε εκεί γνωστούς και τα λοιπά, δηλαδή εγώ είχα φίλο εκεί που είχε προσωπικό πολύ φίλο που είχε σπίτι από 13-14 χρονών, τα έχω περπατήσει τα μέρη εκεί, ναι. Την Αργυρία Ακτή, το Κόκκινο Λιμανάκι, το Μάτι, όλο το Μάτι, όλο το παραλιακό, όλο το φράγμα των σπιτιών προς τη θάλασσα που δεν μπορούσες να βγεις, που είχε μόνο κάτι μικρά μονοπατάκια όπου υπήρχαν ρέματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το πράγμα ήταν τραγικό, γιατί ήταν μια περιοχή που την ήξερα πάρα πολύ καλά και ήταν ακριβώς την άλλη μέρα, την Τρίτη, και ακόμα καίγανε. Έχω τις φωτογραφίες που ακόμα έκαιγε το χώμα. Ακόμα κορμί δέντρων καίγανε. Έχω αυτή την τραγική εικόνα πολλές ώρες μετά που έκαιγε ο τόπος όλος και μύριζε Καμένο. Ναι. Με δεκάδες σωρούς ζώων, δεν μπορώ να το περιγράψω. Και μετά ξαναπήγα την Πέμπτη, με έχω πάει τρεις φορές. Πήγα και με φίλους δημοσιογράφους και βγάλαμε φωτογραφίες και μιλήσαμε με τον κόσμο. Ναι. Τι να σου πω, βρε Αθηναίδα, είναι τραγική. Πήγε και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Ναι, τώρα δηλαδή το είδα τώρα τις φωτογραφίες και μερικά δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής δικτύωσης, και δεν το πίστευα ότι πήγε 6 ώρα το πρωί, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν έχει ξυπνήσει κανείς. Ακριβώς αυτό. Αφού βεβαιώθηκε ότι είναι απολύτως προστατευμένος. Αλλά είχε και φως ημέρας. Και με το πρώτο φως της ημέρας. Ναι. Ακριβώς την απάντηση που του έδωσε ο αρχιπυροσβέστης όταν του έκανε την ηλίθια ερώτηση 3 ώρες αφού είχε σβήσει φωτιά, τι ώρα σηκώνονται το πρωί τα πτυτικά μέσα. Και ο αρχιπυροσβέστης δεν του είπε, κύριε Πρωθυπουργέ, τι είναι αυτά που λέτε, τι να σηκωθούν να κάνουν, τέλειωσε, κάει και το σύμπαν, τέλειωσε το πράγμα, τι να σηκωθούν, να πετάξουν προκηρύξεις ή να πάρουν βόλτα τουρίστες. Τρεις ώρες μετά αυτό το τραγικό, αυτό το θέατρο που παίχτηκε, που εδώ έχουμε δύο μεγάλα ερωτήματα. Τον παραπλάνησαν, του είπαν ψέματα, του απέκρυψαν την πραγματικότητα. Ή του τα είχαν πει όλα και εκεί μπροστά στον κόσμο έλεγε, έκανε αυτές τις ανόητες ερωτήσεις και έπαιζε το στεναχωρημένο υφάκι της Μάρθας Βούρτσι από τις ταινίες, με το σηκωμένο συνοφριωμένος από το πόνο που αισθανόταν. Ήταν συνοφριωμένο, αλλά δεν ήταν πονεμένο. Μα είναι αυτό το θεατρικό που το παίζεις, που παίζεις τραγικό ρόλο, αλλά σε κωμωδία, στο Δελφινάριο. Δεν παίζει ούτε καν τη Μάρθα Βούρτσι που λέω, προσβάλλω το ρόλο, ή τον Νίκο Ξανθόπουλο, ας πούμε. Ναι. Δεν παίζει ένα ρόλο τραγικό. Έχεις το τραγικό ύφος, αλλά σε κωμωδία. Αυτό το ύφος που έχει πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την πατήσαμε. Τώρα αλλά θα το φτιάξουμε τέλος πάντων. Και εδώ το ερώτημα, βρε Αθηναίδα μου, το βράδυ εκείνο, έχει περάσει μια εβδομάδα. Και πήγε σήμερα κρυφά με το πρώτο φως της ημέρας να βγάλει τρεις φωτογραφίες και να φύγει τρέχοντας πριν ξυπνήσουν. Είμαστε μάρτυρες μιας επικοινωνιακής διαχείρισης που δεν έχουμε ξαναδεί. Από την αρχή ως το τέλος. Ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, άλλες κυβερνήσεις, άλλα ήθη, με πάρα πολλά λάθη. Αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα σε τέτοιες καταστάσεις. Όμοια δεν έχει ξαναυπάρξει. Αλλά θέλω να πω ότι το ότι είχαν την ψυχραιμία να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση, γιατί εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει το live της σύσκεψης, δεν υπήρχε άλλος χρόνος, έτσι έπρεπε και να κάθε γίνει μέρα μετά το κάνουν. Και κάνανε live σύσκεψη που, όπως λες, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, δεν νομίζω ότι δεν ξέρανε, προκύπτει ότι ξέρανε. Προφανώς ξέρανε, γιατί ήρθε άρον-άρον από το Μόσταρ, από τη Βοσνία. Επειδή κάηκαν 5 πεύκα και 10 σπίτια που του λέγανε οι πυροσβέστες.
και ότι όλα είναι καλά, πρωθυπρόεδρε, και τα ελέγχουμε και έχουμε κάποιες καταστροφές, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό τα λέγανε στις 12 η ώρα τη νύχτα, ενώ από τις 8 ξέραν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 νεκροί και στις 10.30 ξέραν ότι υπάρχουν πάνω από 20. Και ήταν και περίεργο, εγώ όταν είδα live την σύσκεψη αναρωτήθηκα, γιατί συνήθως από το θάλαμο επιχειρήσεων υπάρχουν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα πλάνα. Υπάρχει ένα εντάξει παιδιά, ωραία, προχωράμε και ξέρεις κάτι τέτοια. Το ότι κράτησε τόση ώρα η σύνδεση, εμένα μου κάνει εντύπωση. Και λέω, καλά, γιατί το βλέπουμε τώρα όλο αυτό? Υπήρχε λόγος όμως. Θέλανε να υπάρχει η εικόνα ότι το διαχειρίζονται, ότι το διαχειρίστηκαν με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Και όλοι οι αρχιπυραγοί που έπρεπε να είναι εκεί, από το Βουτζά μέχρι τη θάλασσα, και να ελέγχουν και να συντονίζουν έστω τα αποκαίδια, ήταν στο σόου το τηλεοπτικό. Ναι. Όταν πηγαίνεις στο επιχειρησιακό κέντρο και είσαι πρωθυπουργός σε μια μεγάλη καταστροφή, δεν φωνάζεις τις κάμερες. Και να έρθουν οι κάμερες, τους πετάς έξω με τις κλωτσιές. Τους πετάς έξω και συνήθως είναι, σου λέω, δύο λόγια τυπικά. Γιατί θες να διαχειριστείς αυτό το πράγμα, να δώσεις εντολές, να πάρεις αλήθειες από τους υπεύθυνους, αυτά όλα όχι on camera. Ναι. Και μετά την άλλη μέρα βγαίνεις στις κάμερες και κάνε τι θες, βγάλει τα μάτια σου μεγάλε. Ναι. Νέρονα, Παπαδόπουλε, Τσίπρα, Παπανδρέου, όποιος κι αν είσαι. Δεν φωνάζεις τις κάμερες για να παίξεις το στεναχωρημένο, το συνοφριωμένο που ήρθε επιγόντως από το Μόστα. Δεν τα ξέρει κιόλα, δεν τα ξέρει ο άνθρωπος όλα. Τίποτα. Ναι, ναι. Ενώ δεν είχε γίνει τίποτα, απλώς ήρθε έτσι γρήγορα από το Μόστα Άρων, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, εδώ ή του το απέκρυψαν την καταστροφή, οπότε την άλλη μέρα έπρεπε να τους διώξει όλους και να βγει και να πει, να κάνει διάγγελμα και να πει, καθαρίζω, αποκεφαλίζω όλους τους υπεύθυνους, γιατί ήταν τραγικά ανεύθυνοι και μου λέγανε ψέματα. Ή τα ήξερε όλα και έπαιζε θέατρο. Δεν υπάρχει τρίτο. Τα ήξερε όλα και ήθελε να δείξει ότι εκείνος δεν γνώριζε. Επίσης πολύ βασικό. Ακριβώς αυτό, εκείνος, αυτό το θέατρο. Γιατί προκύπτει ότι σίγουρα οι άλλοι ξέρανε, δεν μπορεί να μην ήξερε ο Υπουργός Υγείας. Μα το είπαν οι άνθρωποι, ότι ξέραμε από τις 9 η ώρα ότι υπήρχαν νεκροί. Στην αρχή 2, μετά 15, μετά 20. Στις 11 η ώρα ξέρανε ότι είναι πάνω από 20. Και μιλάγανε για τα μποφόρ. Και στις 12 παρατέταρτο του λέγανε ότι εντάξει, κύριε πρόεδρε, και τέτοια, και τους έλεγε αυτός, ρώταγε τι ώρα πετάνε το πρωί τα πτυχικά μέσα. Και πόσα μποφόρ. 11, εγώ το θυμάμαι για την ώρα της που λέγαμε, 11, πώς είναι δυνατόν, 11 του λένε, γιατί είναι οι ρήπες του ανέμου. Και εμείς με το ότι τα 11 μποφόρ είναι το συναρπαστικό, η συναρπαστική πληροφορία της σύσκεψης. Και 15 να είναι τα μποφόρ. Και αυθαίρετοι να είναι όλη η πόλη. Και 25 ταυτόχρονοι εμπρισμοί είναι. Γι' αυτό σε έχουμε κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσεις αυτά. Δεν σε έχουμε για τη λιακάδα και την άπνοια. Ναι. Τι ήθελε να έχει εμπρισμό, να έχει τυχαία φωτιά με άπνοια για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Δηλαδή όπου υπάρχουν εμπρισμοί, 13 μποφόρ και αυθαίρετη δόμηση, πρέπει να κλάψουμε από πριν 1.000 νεκρούς. Η Πελοπόννησος και εγώ ήταν επί 9 μέρες. Αρκαδία επί Άθλιου Καραμαλή. Ναι. Επί με υπουργό εσωτερικών τον πρόεδρο Δημοτομπάκη. Ναι. Και εγώ ήταν 3 νομοί στην Πελοπόννησο. Μία φωτιά 1.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή σε έκταση. Και ο Καραμαλής παραιτήθηκε. Και επί 9 μέρες. Ναι. Και επί 9 μέρες. Και οι νεκροί ήταν 63. Τελική καταμέτρηση. Επίσης, και τώρα είχαμε 90 καταμετρημένους να μην ξεχνάμε, μέσα σε 3 ώρες. Να μην ξεχνάμε ότι κάτι άλλο αντιμετωπίσαμε τότε. Παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Γιατί το είχε παραιτηθεί ήδη, γιατί ήταν προεκλογική περίοδος. Είχαν ήδη προκηρυχθεί εκλογές. Αλλά δεν ήταν η διαχείριση αντίστοιχη, δεν ήταν σιριζέικη. Εντάξει, θυμόμαστε όλοι ένα τελείως. Ναι, αλλά θυμόμαστε όλοι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Επίσης, ήταν φωτιές που, όπως λες, και έγανε 9 μέρες και δεν ήταν άνθρωποι που κάναν μπάνιο. Όχι. Και καήκαν στα ποντίκια. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Δεν μιλάμε. Μα ήταν 1.000 φορές μεγαλύτερη έκταση. Ήταν σε 3 νομούς. Αρκαδία, Ηλία, Μεσσηνία. Και ήταν και άνθρωποι που ξέρανε και επέλεξαν, όπως πάρα πολλοί και εμείς μπορεί να κάναμε το ίδιο, να καθίσουν κοντά στις περιουσίες τους και να μην εκενώσουν. Ήτανε τη φωτιά, την ξέραμε όλοι. Ξέραμε ότι έκαιγε. Ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες, όλοι το λέμε, δεν το λέμε με διάθεση να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν θέλω να το κάνω, αλλά ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Αυτό μας έλειπε. Ναι. Αυτό μας έλειπε.
όταν κάνεις μία δουλειά, όταν παίρνεις μία δημόσια τοποθέτηση, όταν δημοσίως παίρνεις θέση για κάτι, δεν παίρνεις ως κομματόσκυλο, ακόμα και αν είσαι. Όχι, δεν παίρνεις ως χουλιγκαναριό δημοσιογράφος, ακόμα και αν είσαι. Προσπαθείς να είσαι αντικειμενικός. Δηλαδή, εγώ θα έβγαζα το καπέλο στον αριστερό σύντροφό μου, τον παλιό μου σύντροφο, γιατί μαζί στην ανοιχτή πόλη με τον Αλέξη Τσίπρα από το 6 ήμασταν 2 χρόνια κολλητοί, κάθε μέρα. Και νόμιζε ότι τον ήξερα. Και τώρα που τον έχω στην μπούκα εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, για να μην σου πω 5, από πριν ανέβουν στην κυβέρνηση, θα του βγάζα το καπέλο τώρα και θα του έστειλα, πώς να σου πω, μια καλιά λουλούδια, αν είχε πάει εκεί πέρα μαζί με τους πυροσβέστες, να τρέξει και να προσπαθήσει να δει τι μπορεί να συντονίσει και να κάνει. Ναι. Όχι να κάνει τηλεοπτικό σόου ρωτώντας ηλίθιες ερωτήσεις. Τι ώρα πετάνε το πρωί τα πυροσβεστικά πάνω από ένα καρβουνιασμένο τοπίο με 100 νεκρούς. Μάλιστα. Θα του βγάζα τον χειρότερο φανατικό αντισυριζαίο, θα τον έφερνε σε πολύ δύσκολη και δυσμενή θέση αν είχε κάνει πραγματικά αυτά που κάνει ένας άνθρωπος, όχι ένας πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος. Ξέρεις, και αυτό που λες, πάλι και επικοινωνιακά μπορείς να το κάνεις, αλλά μπορείς να το κάνεις και πιο έξυπνα επικοινωνιακά και πιο ανθρώπινα. Αυτή η επικοινωνιακή...